Είμαστε στο λιμάνι της Καλύμνου, αγαπητοί μου φίλοι. Το σκάφος Ηλία Σταφ μόλις καταφθάνει και μαζί του είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με τους συνεργάτες του. Όπως βλέπετε, μια θερμή υποδοχή εδώ αναμένεται, καθότι οι φίλοι της Καλύμνου και έχουν συντονίσει να βρίσκονται εδώ τα όργανα με τους αδελφούς Κυράνη και έχουν συντονίσει παιδιά να είναι εδώ για να χορέψουν το χορό του μηχανικού. Και υπάρχει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα με τα παιδιά που είναι έτοιμα να δώσουν ανθοδέσμη στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον οποίο αναμένουμε. Καταλαβαίνετε όλοι ότι θα μιλήσει σε εμάς εδώ τώρα, λίγο. Αμέσως μετά θα βρεθεί στον Δήμο για να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Καλυμνίων, κ. Δημήτρη Διακομιχάλη. Και φυσικά αμέσως μετά να επικοινωνήσει με κόσμο, να βρεθεί με κατοίκους του νησιού μας, με αλλοιείς και να δώσει έτσι το στίγμα της περίοδου που διανύουμε, μιας πολύ δύσκολης περίοδου για όλους. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Και φυσικά να μιλήσει μαζί τους και να ακούσει αλλά και να απαντήσει από την πλευρά του. Να αναπτύξει δηλαδή τις θέσεις του κόμματός του της Ελληνικής Λύσης. Φυσικά μαζί του είναι ήδη στην ΚΟ και έρχεται τώρα ο δικός μας πολιτευτής του κόμματος, ο Γιάννης Γαβαλάς, ο οποίος θα μας μιλήσει βεβαίως και εκείνος μετά, γιατί τώρα καταλαβαίνετε υπάρχει το άγχος του προγράμματος, της υποδοχής και όλων των υπολείπων. Βέβαια, μια ωραία εικόνα, λέω τώρα εγώ, και για τους ξένους μας, οι οποίοι αυτή την ώρα βγαίνουν και παρακολουθούν και βλέπουν αυτή την ωραία εικόνα που έχει σχηματιστεί, ένα ωραίο καλωσόρισμα και δικό τους, όπως καταλαβαίνετε, και μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Έτσι πρέπει να είναι η υποδοχή στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, έτσι πρέπει να είναι πραγματικά και το κάνουν. Τις πρώτες φορές που έρχονται, ας πούμε, κρουαζιερόπλια, οι πρώτες αφήξεις των τουριστών και το ξέρουμε, με αεροπλάνα που κάνουν 1000 για να τους υποδεχτούν. Εμείς χαιρόμαστε που καταφέραμε να βρισκόμαστε αυτήν την ώρα εδώ και να αναμένουμε φυσικά και τις πρώτες δηλώσεις. Βλέπουμε ότι αρκετό κόσμο έφερε και είναι και αυτό κάτι που μας ικανοποιεί. Απλώς με το λευκό του πουκάμισο, ο κύριος πρόεδρος μόλις βγήκε με τους συνεργάτες του, όπως βλέπετε, για να χαιρετήσει εδώ ήδη τους φίλους. Οι δυναμίτες πέφτουν από την πλευρά του Αγίου Σάβα. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει μια συντονισμένη ατμόσφαιρα. Τα παιδιά δίδουν τις δικές τους ανθοδέσμες. Και φυσικά είναι έτοιμοι να σύρουν και το χορό του μηχανικού. Πολύ ωραία, όπως βλέπετε, η ατμόσφαιρα έχει ζεσταθεί αρκετά. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήλθατε. Σας βρήκαμε στην όμορφη και αδικημένη Καλύμνο. Θερμή υποδοχή, όπως βλέπετε. Ξέρω ότι οι Καλύμνοι αγαπάνε την Ελληνική Λύση, αγαπάνε την Ελλάδα. Γι' αυτό και παραμένουν ακόμη εδώ παρά την πολιτεία. Ούτε ΦΠΑ μειώνει, ούτε έργα κάνει και τους έχει αδικημένους. Θα τα πούμε όλα. Να απολαύσουμε τους χορούς. Αλλά μας έλειψαν. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Έτσι λένε στο χωριό το δικό μου. Πρέπει να καταλάβει η πολιτεία ότι αυτοί οι άνθρωποι φυλάνε θερμοπύλες. Και πρέπει πέρα από τη χαρά και τα τραγούδια να σκέφτονται πάνω απ' όλα ότι είναι ακριτική περιοχή. Πολύ σωστά. Λοιπόν, τα παιδιά ήρθαν για να σας χορέψουν το χορό του μηχανικού και μπορούν να το κάνουν αμέσως τώρα, έτσι ώστε μετά να μπούμε στα δύσκολα, να μπούμε στα θέματα που μας απασχολούν. Και βέβαια είναι ο δικός μας παραδοσιακός χορός, ο χορός του μηχανικού, ο χορός των ανθρώπων της θάλασσας που έχουν χάσει τη ζωή τους παντού και όπως καταλαβαίνετε. Κάποιοι ούτε καν έφτασαν ποτέ στον τόπο για να τους θάψουν οι οικογένειές τους έτσι όπως έπρεπε. Είναι ο χορός που είναι το στίγμα της πατρίδας μας, που πριν από λίγες ημέρες, αν θυμάστε, και στα γυρίσματα του My Greece, ήταν ο μοναδικός χορός που έπαιξε στην αύριο χώρο του Μητροπολιτικού εκεί ναού, αυτή τη φορά μέσα σε λίγες μέρες, εδώ στο λιμάνι της Καλύμνου. Τα παιδιά, τα οποία βεβαίως ο προστελάτης είναι και από το χώρο του Fitness Center, τον παρακολουθώ χρόνια. Ήταν μικρό παιδί όταν ξεκίνησε, με πολύ κέφι και όπως βλέπετε τα καταφέρνει θαυμάσια. Thank you.
Όχι, η τηλεόραση πολλές φορές είναι λίγο σκληρή. Αυτό το μικρό ήταν λίγο. Τι λάκι. Λάκι δεν κάνει. Μεγάλο έτσι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Πολύ όμορφη.